Είναι ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εφημερίας Τυφλών, ο κύριος Μουρούτης, και η κυρία Λάουρα, η οποία είναι μια μητέρα ενός παιδιού που αντιμετωπίζει πρόβλημα όρασης. Την έχουμε ξαναφιλοξενήσει. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, σας είχαμε φιλοξενήσει και πέρσι με ένα θέμα που προέκυψε. Ναι. Και ήρθαμε τώρα, πριν να ξεκινήσει το σχολείο, το δημοτικό ενώ τη Δευτέρα, και έρχεστε με άλλο ένα θέμα αντιμέτωποι. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη. Το θέμα μας φέτος είναι ότι δεν έχουμε αποκλειστική σύνοδο, την οποία είχαμε ζητήσει, είχαμε κάνει όλες τις ενέργειες μαζί με την σχολή τυφλών στη Λευκωσία, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε φέτος να έχουμε και τη σύνοδό μας και να είναι όλα έτοιμα για την νέα σχολική χρονιά. Ωραία. Για να καταλάβει ο κόσμος, για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, μου εξηγήσατε χθες του τι σημαίνει να υπάρχει αποκλειστικός συνοδός. Εξαρτάται βεβαίως από την περίπτωση, αλλά στην δική σας την περίπτωση είναι αναγκαίος ο συνοδός, έτσι. Είναι απαραίτητος ο σύνοδος και όχι οποιοδήποτε σύνοδος. Να το τονίσω αυτό, γιατί έχει από τα χθες προσπαθώ να τους εξηγήσω στους αρμόδιους γιατί θέλουμε συγκεκριμένο άτομο, ναι, και δεν το καταλαβαίνουν. Δεν μπορεί το οποιοδήποτε άτομο, ειδικά τώρα που να πάμε δημοτικό, να δουλέψει με το μωρό. Το μωρό είναι εντελώς τυφλό. Χρειάζεται ειδική μεταχείριση στη διακίνησή του εντός του σχολείου. Και χρειάζεται άτομο εκπαιδευμένο στον Braille. Το Braille είναι η γραφή των τυφλών. Και δεν είναι μια γραφή η οποία θα τη μάθεις μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό. Mm-hmm. Έχουμε εκπαιδεύσει άτομο που τα πέρσι συνεργάστηκε μαζί με την σχολή τυφλών, η Συνοδός, η οποία ζητήσαμε, στείλαμε επιστολή στην εφορία, εγώ προσωπικά, mm-hmm, για να διοριστεί μια συγκεκριμένη. Εκπαιδεύτηκε μαζί με τη σχολή τυφλών. Επίσης στην σχολή τυφλών, έμαθαν τη στην διακίνηση, έμαθαν τον Μπρέιλι γυναίκα. Είναι πανέτοιμη να συνοδεύσει το μωρό στο σχολείο, αλλά δεν ειδοποιήθηκε ποτέ για να πάει. Και εγώ έτσι το μάθα από τη σύνοδο, ότι δεν έχει διοριστεί. Μάλιστα. Δεν το έμαθα από κάποιον άλλον. Mm-hmm, mm-hmm. Από την εφορία, εγώ δεν πήρα απάντηση ότι πας στην επιστολή μου ότι όχι, κυρία Λάουρα Παΐση, δεν θα σου διορίσουμε την τάδε σύνοδο. Ναι. Εσείς ουσιαστικά δεν είναι θέμα ότι θέλετε τη συγκεκριμένη τη συνοδό, γιατί ξέρω εγώ για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο. Λέτε ότι η συνοδός η συγκεκριμένη έχει εκπαιδευτεί με τον τρόπο που αρμόζει και θα είναι η κατάλληλη για το παιδί σας. Αν και κάποιος ή κάποια άλλη συνοδός έκανε την ίδια εκπαίδευση και ήξερε, δεν θα έχετε πρόβλημα αν δεν είναι η Μαρία και είναι η Ελένη, τώρα λέω τυχαία ονόματα. Δεν έχετε πρόβλημα με αυτό. Όχι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει άλλο άτομο να μπορέσει δεν να το υπάρχει άλλο άτομο. Όχι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ απλώς ήθελα να το διευκρινίσω αυτό, ότι δεν είναι κάποια φίλη σας, ας πούμε, στην οποία θέλετε όχι, να βρείτε δουλειά. Δεν είναι γνωστή. Mm. Δεν είναι γνωστή. Δεν είναι καν γνωστή. Καλά είναι κάνετε να το ξεκαθαρίζουμε για να μην δεν μένουν. Δεν είναι καθόλου γνωστή. Μάλιστα. Δεν είναι καθόλου γνωστή μου. Είναι απλά μια κοπέλα πάρα πολύ καλή στη δουλειά τη. Χτίσε μια πολύ καλή σχέση μαζί με το γιο μου. Δούλεψε πάρα πολύ με το γιο μου πέρσι και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για το γιο μου, γιατί η παραμικρή αλλαγή των αναστατώνει. Δηλαδή, φέτος να πάμε στους δημοτικών και να μην έχει τη δική του συνοδό, που τον συνοδεύκε, ναι, θα του στοιχήσει. Επαναλάβαμε πέρσι την πρώτη δημοτική για να ετοιμαστεί φέτος να κατάλληλα το μωρό να πάει στο δημοτικό. Και αν δεν γίνουν τα πράγματα σωστά, θα αναστατωθεί και ίσως τον πάρουμε βήματα πίσω. Αντιλαμβάνομαι για όλα τα μωρά σε την ηλικία, δύσκολη η μετάβαση από την προδημοτική στο δημοτικό. Mm-hmm. Αλλά πόσο μάλλον φανταστείτε για ένα μωρό το οποίο δεν βλέπει και δεν μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα, όλες τις νέες πληροφορίες γύρω του, μέσα στον εγκέφαλο του, όπως να το κάνει ένα μωρό που βλέπει και να αναστατωθεί. Nice. Επειδή θα προσπαθεί να κάνει τότε το process μέσα στον εγκέφαλο του και δεν θα μπορεί. Αντιληπτό. Η ασφάλεια του για τις πρώτες μέρες, ειδικά τις πρώτες μέρες, θα είναι η συνοδός, το οποίο είναι οικείο πρόσωπο και ξέρει να το χειριστεί, ξέρει να το συνεφέρει, ξέρει να τον καθοδηγήσει στο μάθημα. Μάλιστα. Ξέρει τα πάντα.
Λοιπόν, να βάλουμε στη συζήτηση μας και τον κύριο Μουρούτη, ο οποίος μας ακούει. Βγάζουμε προς τα έξω και έτσι παραθέτουμε μία μαρτυρία μίας μητέρας. Τώρα το παιδί της θα πάει στο σχολείο. Υπάρχει αυτό το θέμα, το οποίο την ανησυχεί και κάθε μανούλα και πατέρα θα τον ανησυχούσε, είμαι σίγουρη. Είναι αρκετά τα θέματα, κύριε Μουρούτη, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με δυσκολία στην όραση. Κύριε αγαπητού μου, πρώτα απ' όλα να σας εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για την επιμονή σας, για την αλήθεια, παρακολουθώντας σας σήμερα στην τηλεόραση. Να είστε καλά, καθήκον μας, κύριε Μουρούτη. Καθήκον. Δεύτερον, κλείνω το κεφάλι προς κάθε μητέρα που μόνο μια μητέρα γνωρίζει τι σημαίνει να έχεις έναν τυφλό μωρό. Δεν θα απαντήσω στα αυτονόητα. Και έτσι, να με επιτρέψετε να εκφράσω το θέμα μου. Στις 15 του Οκτώβρη, αγαπητοί μου, κυρία αγαπητού, σας κάλω εσάς, θα είναι εκεί ένα συναπάντημα ανθρώπων. Θα υπάρχουν άνθρωποι από την Εκκλησία, θα υπάρχουν άνθρωποι από την πολιτεία, θα υπάρχουν τυφλοί, θα υπάρχουν βλέποντες, θα υπάρχουν συνάδελφοι καθηγητές πανεπιστημίων και φοιτητές για ένα απολαυστικό πρωινό στο Auckland University, για να πούμε απλά πραγματάκια τα οποία δυστυχώς δεν γνωρίζει σχεδόν κανένας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ότι ένας τυφλός δικαιούται μια κάρτα για χώρο στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Δεν γνωρίζει ότι στο τηλέφωνο του υπάρχουν εφαρμογές, όπως υπάρχουν, αγαπητοί κυρία αγαπητού, άτομα με ολική αναπηρία, υπάρχουν και άτομα που είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον νόμο, με 2-3%. Πιθανόν να είναι μια γραμματέας, η οποία χάνει την όρασή της αυτή τη στιγμή. Και όμως υπάρχουν πράγματα που μπορεί να τη βοηθήσουν να συνεχίσει τη δουλειά της και να παραμείνει να ενισχύσει το σπίτι της και τόσα πολλά άλλα. Και έτσι θα είναι ένα συναπάντημα χαρά, έναν απολαυστικό πρωινό με ένα σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και πολύ διαδραστικό, και να πούμε πολλά πραγματάκια. Παραδείγματος χάρη, να προσέχουμε τον τυφλό όταν κατεβαίνει, snakes and ladders. Όταν ανεβαίνει ο τυφλός στη σκάλα είναι πιο εύκολο, λίγο πιο επικίνδυνο όταν κατεβαίνει. Ναι. Είναι πολλά τα. Είναι 15 Οκτωβρίου, μας είπατε, κύριε Μουρούτη μου. Ναι. 15 Οκτωβρίου, λοιπόν, στο Auckland University. Τι ώρα? Γύρω στις 10. Θα συναντηθούμε πριν τις 15 να σας τα πω από κοντά. Τέλεια. Και θα έρθω εκεί διαδραστικά. Ωραία. Να σας κάνω όλους να δείτε τι σημαίνει τυφλός μέσα σε 5 λεπτά. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να το οργανώσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Μουρούτη μου. Μέσα από την. Να είστε καλά. Την αγάπη μου στη μητέρα. Σας ακούει. Λοιπόν, κυρία Παϊσίμου, να είστε καλά. Κυρία Παϊσίμου, ερχόμαι πίσω σε εσάς. Ναι. Γιατί με αυτό που λέει τώρα ο κύριος Μουρούτης, αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμη είμαστε αρκετά πίσω ως κοινωνία. Δυστυχώς, ναι. Αντιμετωπίζουμε αρκετά θέματα. Και για ευρωπαϊκή χώρα να το πω, υστερούμε σε πάρα πολλά θέματα όσον αφορά στη στήριξη, στο να αντιληφθούν οι αρμόδιοι το τι χρειάζονται τα άτομα, όχι μόνο τα τυφλά, τα άτομα με οποιαδήποτε αναπηρία. Υστερούμε γενικά. Χθες εγώ προσωπικά επήρα στην εφορία, γιατί πραγματικά αγανάκτησα αυτές τις μέρες. Νιώθω ότι χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, γιατί δεν ξέρω αν θα πάρω το μωρό μου σχολείο τη Δευτέρα ή όχι. Και ρώτησα, πήρα στην εφορία να τους ζητήσω, γιατί με συμβούλεψε η σχολή τυφλών. Περιττώ να σας πω μια παρένθεση, ότι εγώ την επιστολή μου την είχα στείλει το Μάιο να ετούμε να προσληφθεί συγκεκριμένη συνοδός για το συγκεκριμένο μωρό στο συγκεκριμένο σχολείο. Παίρνω λοιπόν και μιλώ με την υπεύθυνη στην σχολική εφορία Λεμεσού και ζήτησα εάν μπορεί τουλάχιστον να αντικατασταθεί μία συνοδός από εκείνες τις υφιστάμινες που υπάρχουν στο σχολείο με τη συνοδό την οποία θέλουμε εμείς,
έτσι ώστε να γίνει η δουλειά μας προσωρινά, μέχρι να δούμε τι θα γίνει, εάν μπορούμε να την κατοχυρώσουμε σαν αποκλειστική ή όχι. Τουλάχιστον να γίνει η δουλειά μας. Και η απάντηση που πήρα ήταν όχι, τις κοπέλες εγώ τις διόρισα, δεν μπορώ να φύγω μια να βάλω τη δική σας. Nice. Και λέω εγώ, αφού σας ενημέρωσα από τον Μάιο, γιατί δεν έκαμετε κάτι. Γιατί δεν έκαμετε τούτο που σας λέω εγώ τώρα, αντί να προσλάβετε μια καινούργια τζάμε ή οποιαδήποτε να πάρετε τζάμε, αντί να πάρετε τη συγκεκριμένη που θα παίρνατε, να παίρνατε τη δική μας έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η δουλειά μας. Έστειλα ολόκληρη την έκθεση το γιατί χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη κοπέλα. Ξέραμε πολύ καλά την περίπτωση. Αντιλαμβάνομαι. Απλώς την απάντηση την λάβατε τυχαία βασικά, κυρία Παΐσιμου, προχθές. Ενώ από το Μάιο εσείς κάνετε όλες τις ενέργειες τις οποίες έπρεπε να κάνετε και η απάντηση δεν ήρθε καν απάντηση, τυχαία το μάθατε από αλλού και δεν θα ξέρατε τι θα κάνετε τη Δευτέρα. Να μας ενημερώσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να μας ενημερώσετε να δούμε τι έγινε μέχρι και τη Δευτέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε.